Σε μία ακόμα προσπάθεια να νομιμοποιήσει το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο με το οποίο αρπάζει ελληνική και κυπριακή υφαλοκρηπίδα, προχώρησε η Άγκυρα με αφορμή τι έρευνε που πραγματοποιεί σκάφο με σημαία Μάλτα για την προετοιμασία χάραξη τη διαδρομή του αγωγού ο σταθμός του Ηρακλείου εξέδωσε ναύτεξ με βάση την οποία το ερευνητικό σκάφος Νότι Καλτζέο θα συνεχίσει τι έρευνέ του. Σημειώνεται ότι λίγε ημέρε πριν κινήθηκε στην περιοχή βορείω του Αγίου Νικολάου, ενώ η ναύτεξ αφορά επιστημονικέ έρευνε από τις 16 έως τι 22 Σεπτεμβρίου σε περιοχή του Καρπάθιου, του στενού τη Κάσου και ανατολικά τη Κρήτης. Αργά εχθέ το απόγευμα, οι τουρκικέ αρχέ εξέδωσαν δική του ναύτεξ με την οποία υποστηρίζουν ότι μέρο τη περιοχή που ανήκειλε τη διεξαγωγή των ερευνών, ο σταθμό του Ηρακλείου, βρίσκεται εντό τη τουρκική υφαλοκρηπίδα όπω δηλώθηκε στα Ηνωμένα Έθνη στι 18 Μαρτίου του 2020. Η τουρκική αναγγελία ισχυρίζεται ακόμη ότι η περιοχή εμπίπτει σε περιοχή θαλάσσια δικαιοδοσία τη Τουρκία και θα πρέπει όλε οι δραστηριότητε να συντονίζεται από τι αρμόδιε τουρκικέ αρχέ.